Κοιτάξτε, αν πάω να μου κάνει κολοτούμπα, όταν πάω να μιλήσω για μπάσκετ, εντάξει, εγώ δεν είμαι κανένα άλλο το κοροϊδεύει. Τι να μιλήσει για μπάσκετ, εγώ κοινά. Λοιπόν, θα πάρει αργανή στο μπάσκετ. Και τι το καινούριο δηλαδή. Δεν θα πάνε, ρε φίλε. Βγήκανε στον Τουνιά, βγήκαν στον Τουνιά οι μαυραγωρίτες, το καταλαβαίνεις. Ναι, λογικό είναι κόκκινο. Το καταλαβαίνεις. Ναι, κόκκινο. Γιατί έχω, λένε και πουλάω. Γιατί. Γιατί υπάρχει ζήτηση. Γιατί οι Αριανοί ρημάξαν το σωματείο μόνοι τους, το ποδοσφαιρικό, το διαλύσανε και περιμένουν από ένα μη Αριανό να τους φτιάξει τον Καρυπίδη. Περιμένουν, να δούμε τι θα κάνει κι αυτός. Εντάξει, θα το δούμε. Το ρημάξαν το σωματείο το ποδοσφαιρικό. Δεν πρόλαβαν ευτυχώς να διοικήσουν τον μπάσκετ οι Αριανοί. Ευτυχώς. Δεν μπορέσανε να διοικήσουν τον μπάσκετ, να το διαλύσουν κι αυτό. Να στείλουν κάνα σαουρίδι εκεί πέρα, κάνα σκόρδα, κάνα να ξέρω κτλ. Να το διαλύσουν δεν το σωματείο. Καλά. Ναι, άκου τώρα. Ευτυχώς που δεν διοικεί Αριανός και τον μπάσκετ. Το διοικεί ο Λάσκαρης, ο οποίος καλά που είναι η γυναίκα του και έχει κανένα φράγκο παραπάνω και μπορούν αυτοί και βλέπουν καμιά ομάδα κτλ. Ευτυχώς. Το ευτυχώς πάει. Ευτυχώς που δεν έχει Αριανό στο ποδόσφαιρο ο Άρης, ευτυχώς που δεν έχει Αριανό στο μπάσκετ ο Άρης. Αυτό είναι το θετικό. Τώρα, επειδή διαλύσαν οι άλλοι το ποδόσφαιρο, τα φάγανε σου βουλάκια και σου τζουκάκια, και επειδή δεν πάνε στη Γάμα Εθνική, γιατί τι να πάνε να δούνε, έχουν φάνει το ρίξανε... το μπάσκετ. Δεν το ξέρει, έχει δίκιο. Ο Άρης έχει μπασκετικό κόσμο. Πώς το έπαιρες? Ο Άρης έχει πολύ μπασκετικό. Πάλι ευτυχώς. Γιατί? Έχει πάρα πολύ μπασκετικό. Πάλι ευτυχώς. Γιατί ευτυχώς? Γιατί οργανωμένοι εκεί στο μπάσκετ δεν έχουν τόσο δύναμη όσο είχαν και έχουν στο ποδοσφαιρικό κομμάτι να κάνουν τις μαγκιές. Το κατάλαβες? Μαγκιά ναι. Των οπαδών του μπάσκετ που τους κράτησαν μακριά. Μαγκιά τους. Και μαγκιά του Λάσκαρη που τους κρατάει και εκεί μακριά. Μαγκιά τους. Ευτυχώς. Οποιοσδήποτε παράγοντας μπορεί και κάνει τη δουλειά του χωρίς να δημιουργεί προβλήματα, άξιος. Άμα μιλήσει με παράγοντα απατεώνα ή τίμιο ή οποιοδήποτε κτλ., ο πρώτος μπελάς, το πρώτο πρόβλημά του είναι οργανωμένοι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Λέμε αυτούς τι θα κάνω. Τι να δώσω, τι να πάρω, τι να κάνω, τι να ράνω με αυτούς δεν μπορώ. Σε όλες τις ομάδες. Στον ΠΑΟΚ ευτυχώς διαλύσανε οι οργανωμένοι σε 10 σημεία του ορίζοντα. Οπότε το έκανε πολύ έξυπνα το έργο. Δεν γιγάντωσε κανένα σύνδεσμο ο ΠΑΟΚ κτλ. Οι άλλοι δυο έχουν τους γίγαντες, τους οργανωμένους κτλ. Και κανονίζουν. Θα πάρεις προγνωστικό στον μπάσκετ. Ποιο παίρνει τώρα, Άρη ή ΠΑΟΚ? ΠΑΟΚ παίρνει. ΠΑΟΚ παίρνει. ΠΑΟΚ παίρνει, ναι. Α, στοίχημα για τραπέζι. Τι. Εγώ γουστάρω. Να χάσει ο Άρης τον μπάσκετ από τον ΠΑΟΚ. Το ξέρω, το θέλω σου. Άκου, εγώ θα πάρω Άρη. Θα σου... Άκου. Εγώ τι θέλω. Δεν είναι ότι προβλέπω. Ναι. Μπάσκετ είμαι άσχετος. Αρτί ο Βλαχόπουλος θα στα πει. Ναι. Λοιπόν, άκου. Θα στα πει ο κρύος το πούμε εδώ. Χθες μαζί ήμασταν. Σ' άκου. Εντάξει. Θα τρακάρω. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Εγώ θέλω να κερδίσω ο ΠΑΟΚ. Ναι. Για να σας δείξω τον Λάσκαρη Αριανή. Άκου τώρα, ρε. Άκου με τώρα. Άσε τώρα το σκηνικό. Γιατί έχουν εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο, είναι μοδάτι, να φάνε μια κρυάδα στο υποκατάστατό τους και να πάρει και σε καλά χαριλάω να δουν καμιά γκόμενα, γιατί χθες το βράδυ έμαθα εγώ ότι ο Καρυπίδης ανοίγει λέει τις πόρτες στις γκόμενες του Χαριλάου. Τι θέλει, ladies night. Ναι, θα το κάνει γιατί γελάς. Τι θα κάνεις στο Μικελίδης, ladies night.